Κύριε Υφυπουργέ, επανερχόμαστε σε μια επίκαιρη ερώτησή μας που είχε γίνει προς εσάς 17 Απριλίου 2020 και αφορούσε πάλι την υποστελέχωση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Δυστυχώς, παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις που τότε δώσατε και αν χρειαστεί θα πω στη δευτερολογία μου και ενώ βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο κύμα πανδημίας σε μια επιβαρημένη περιοχή, στην περιοχή της Κρήτης, λόγω του τουρισμού που θα περίμενε κανείς την αναγκαία στελέχωση και χρηματοδότηση των νοσοκομείων, αυτές οι υποσχέσεις αποδείχθηκαν πλαστές, εν ολίγης ακάλυπτες επιταγές. Συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Παραμένουν και 225 κενές οργανικές θέσεις, ενώ δεν έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, 29 Δεκάτου 2019, και ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 17 κενές θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο, προκηρύχθηκαν μόλις 6 μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ το Φλεβάρι, με 9 μήνες καθυστέρηση και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι κρίσεις. Στις θέσεις αυτές, βέβαια, δεν περιλαμβάνεται καμία θέση μόνιμου παθολόγου, τη στιγμή που 4 θέσεις παθολόγων είναι κενές. Ποια ήταν βέβαια η λύση της διοίκησης του νοσοκομείου? Έστειλε στις 30 του Ιούλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δίμηνη συνεργασία με 2 παθολόγους με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Συνεχίζουν επίσης να απουσιάζουν ειδικότητες όπως παιδοψυχίατρος, ενδοκρινολόγος και άλλοι. Δεν εφημερεύει καθημερινά ορειλά, ουρολόγος, νευρολόγος, γκαστρεντερολόγος. Οι ελλείψεις γιατρών έχουν επίσης ως αποτέλεσμα οι λίστες χειρουργείου να περιλαμβάνουν 225 ασθενείς, στοιχεία 1/9/2020. Όσον αφορά το λοιπό υγειονομικό προσωπικό εκτός των γιατρών, οι κενές θέσεις ήταν 173 τον Οκτώβριο του 2019, εκ των οποίων 86 κενά νοσηλευτών. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο μέρος των ελλείψεων προσωπικού του νοσοκομείου μπαλώνεται προσωρινά με συμβασιούχους και μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έγιναν 60 περίπου προσλήψεις επικουρικών, που αντιστοιχούν μόλις το 30% περίπου των κενών, με αποτέλεσμα να υπηρετούν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην παρούσα φάση τουλάχιστον 140 συμβασιούχοι. Το Μάρτι του 2021 λήγουν οι συμβάσεις ΙΔΟΧ 71 εργαζομένων. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα της λειτουργίας θα αντιμετωπίσει το νοσοκομείο με τα υποστελεχωμένα τμήματα και αντί για μόνιμες προσλήψεις μετακινείται προσωπικό ιδιαίτερα γενικών γιατρών από τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία για την κάλυψη εφημεριών. Και γίνονται και μετακινήσεις γιατρών από το νοσοκομείο του Ηρακλείου αλλά και μεταξύ κλινικών για την κάλυψη των μονάδων COVID. Και φυσικά η ΜΕΘ. Υπάρχει ανεπάρκεια κλινών ΜΕΘ, είναι μόλις 8, καθώς και ελλείψεις σε εξοπλισμό, υποδομές και υγειονομικό υλικό. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, μετά από 9 μήνες θα γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο Κρήτης που εσείς είχατε υποσχεθεί? Να μην απολυθούν και να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας? Να εξασφαλιστεί η πλήρης και επαρκής αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση του νοσοκομείου και με επίγουσες διαδικασίες να επιλεθούν προβλήματα υποδομών, ελλείψεων ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και η λειτουργία επιπλέον κλινών ΜΕΘ με το απαραίτητο και απαιτούμενο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό? Θα εξασφαλιστεί με κεντρική προμήθεια πλήρης επάρκεια σε υγειονομικό υλικό και με προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας? Και τέλος, θα σταματήσουν οι μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των δημόσιων δομών υγείας της Κρήτης? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Σιτιχάκη, επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά να διορθώσω και εσάς και τους συναδέλφους σας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όταν μιλάτε για απολύσεις. Δεν υπάρχουν απολύσεις. Είναι συμβασιούχοι πολλές φορές που ολοκληρώνεται τελειώνει η σύμβασή τους και αποχωρούν από το σύστημα. Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα έχουμε δει ότι την πλειονότητα του επικουρικού προσωπικού και δεδομένης της κατάστασης λόγω κορονοϊού παρατείνουμε τις συμβάσεις αυτές. Παράλληλα,
προχωρώντας σε προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις προσωπικού, προκειμένου να υπάρξουν μόνιμες λύσεις στο σύστημα υγείας. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι χρειάζονται μόνιμες. Αλλά σε έκτακτες περιπτώσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα. Και χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο, αυτό του επικουρικού προσωπικού, τόσο των γιατρών όσο και του λοιπού επικουρικού προσωπικού, προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες. Δεν θέλω να αναφερθώ στα κενά και τις ελλείψεις του παρελθόντος. Τα γνωρίζετε, τα γνωρίζουμε, ξέρουμε όλοι τι παραλάβαμε και ξέρουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Όμως, παρά την κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα μας με την πανδημία, δεν αδρανήσαμε, προχωρήσαμε σε ενέργειες και καλύψαμε μέρος αυτών των ελλείψεων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Προχωρήσαμε, ναι, σε προσλήψη επικουρικού προσωπικού, δρομολογήσαμε ταυτόχρονα σχέδιο μετακινήσεων, παράλληλα τρέξαμε τις διαδικασίες και δημοσιεύσαμε προκηρύξεις μόνιμων θέσεων τακτικού προσωπικού. Επαναλαμβάνω, εν μέσω πανδημίας, τι άλλο έπρεπε να κάνουμε? Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, την 1η Οκτωβρίου του 19 και σήμερα προσελήφθησαν και υπηρετούν 5 επικουρικοί γιατροί και ένας ιδιώτης γιατρός ειδικότητας παθολογίας εντάχθηκε στη δύναμη του νοσοκομείου. Αναφορικά με το λοιπό επικουρικό προσωπικό για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας 64 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, εκ των οποίων οι 57 από αυτές τις θέσεις είναι ήδη προσλήψεις και έχουν ολοκληρωθεί. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων τακτικού προσωπικού προχωρά. Από προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναμένουμε τον διορισμό και την τοποθέτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 13 μόνιμων υπαλλήλων από την προκήρυξη 2Κ, 30 μόνιμων υπαλλήλων από την προκήρυξη 6Κ, ενώ για το ιατρικό προσωπικό αντίστοιχα έχουν προκηρυχτεί 6 θέσεις ειδικότητας. Η μία θέση νευρολογίας, η άλλη ακνολογίας, παιδιατρικής χειρουργικής αναισθησιολογίας και ιατρικής βιοπαθολογίας. Από αυτές τις θέσεις οι 5 βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πλήρωσης και εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτούν οι αντίστοιχοι διορισμοί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Η θέση που αφορά στην ειδικότητα αναισθησιολογίας κηρύχθηκε άγονη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος και θα ξαναπροκηρυχτεί, όπως επίσης προκηρύσσονται 2 θέσεις ακόμα επιμελητών Β για το τμήμα πηγόντων περιστατικού του νοσοκομείου. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Σε ό,τι αφορά την αναφορά σας στις κλίνες ΜΕΘ και τον εξοπλισμό, στις ήδη υφιστάμενες κλίνες ΜΕΘ προσθέθηκαν 3 ακόμη, εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και η 3η αναμένεται να τεθεί σύντομα. Δημιουργήθηκαν σημαντικές υποδομές όπως προθάλαμος για τη ΜΕΘ, COVID-19, θάλαμος αρνητικής πίεσης, ΤΕΠ με την πραγματοποίηση κτηριακών παρεμβάσεων και κλινική COVID-19 20 κλινών συνολικά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού αέρα από μολυσματικά αερομεταφερόμενα σωματίδια, η προμήθεια μόνιτρο παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για τα ΤΕΠ και η αποδοχή δωρεάς ενός αναπνευστήρα από την περιφέρεια Κρήτης. Γνωρίζουμε, κύριε Συντυχάκη, ότι οι παραπάνω προσλήψεις καλύπτουν σημαντικά κενά, δεν λύνουν όμως τα προβλήματα και δεν βάζουν τέλος στις ελλείψεις αυτές. Επεξεργαζόμαστε και υλοποιούμε ένα συνολικό πλάνο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουν όχι μόνο το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, αλλά και όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει και τα αποτελέσματά της είναι απτά και σταδιακά, από εβδομάδα σε εβδομάδα, μήνα και μήνα, γίνονται όλο και πιο ορατά. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, τα μέσα ατομικής προστασίας, την επάρκεια σε υγειονομικό υλικό, επιτρέψτε μου να πω και έχει φανεί αυτό κατά τη διάρκεια όλης της πανδημίας, ότι καμία έλλειψη δεν υπήρξε σε μέσα ατομικής προστασίας. Έχει εξασφαλιστεί και για το επόμενο χρονικό διάστημα πλήρης επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας. Έχουμε εξασφαλίσει τόσο τη λειτουργία του απαραίτητου βιοιατρικού εξοπλισμού, όσο και την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και επιλύουμε καθημερινά και συνέχεια προβλήματα υποδομών και ελλείψεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ένα σχέδιο που υλοποιείται σε συνεργασία με μεγάλους δωρητές, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
και οι ιδιώτες δωρητές, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα μας να φτάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης σε αριθμό κλινών σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Έχω την εντύπωση ότι, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση και εσείς φυσικά που εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στο συγκεκριμένο Υπουργείο, ζείτε σε ένα δικό σας παράλληλο κόσμο. Διότι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες στα θέματα της υγείας είναι εντελώς διαφορετική. Και ενώ ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας λέγοντας ότι σε συνθήκες έκτακτων αναγκών παίρνουμε έκτακτα μέτρα, έχει σημασία να δούμε ποια είναι τα έκτακτα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβετε. Είναι η διαρκής ομοιρία των συμβασιούχων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι απόλυση αυτό? Όταν τον άλλο τον έχει σε μια διαρκή ομοιρία, σε ένα διαρκές άγχος, αν θα βρει δουλειά την επόμενη μέρα. Αυτούς που λέτε ότι προσλαμβάνεται μέσω των 2K, θα πιάσουν όλη δουλειά? Πρόκειται να επαναπροσληφθούν άνθρωποι που έχουν δουλέψει και 4 και 5 και 6 και 7 χρόνια στα νοσοκομεία και σε άλλους κλάδους. Αυτοί λοιπόν θα βρουν δουλειά όλοι, ένα πολύ μεγάλο μέρος και με διάφορες αιτιολογίες φυσικά, τάχατες ότι δεν κατέβαλαν το παράβολο και τα λοιπά, θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Λειτουργώντας αυτό που λέμε τον κοινωνικό αυτοματισμό, εργαζόμενος εναντίον εργαζομένου. Αυτές είναι οι έκτακτες ανάγκες. Όταν μιλάμε για έκτακτες ανάγκες, σημαίνει ότι η κυβέρνηση, το κράτος, το οποίο φυσικά είναι ανύπαρκτο όταν το χρειάζονται οι εργαζόμενοι και πάρα πολύ γενναιόδωρο ως διαμαγείας, όταν είναι να δώσει πακτολώδεις εκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους και στον χώρο της υγείας ή όταν είναι, για παράδειγμα, για τα εξοπλιστικά προγράμματα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Αλλά όταν ο λαός απαιτεί μέτρα, άμεσα μέτρα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λόγω της πανδημίας, σημαίνει μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ουσιαστική στελέχωση των νοσοκομείων, μονιμοποίηση των εργαζομένων, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, εξασφάλιση μέσων ατομικής προστασίας, επιπλέον ΜΕΘ για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν και θα προκύπτουν ακόμα περισσότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι έχουν χορτάσει από όμορφα λόγια και από διάφορες υποσχέσεις. Σας υπενθυμίζω όμως τι λέγατε το Γενάρη του 19 εδώ σε αυτή την αίθουσα σε αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση, όπως σας είπα, στην πρωτολογία. Πριν την πανδημία, Γενάρη του 2019, ότι το 2020 θα είναι η χρονιά των νοσοκομείων. Στόχος μας είναι να έχουμε μόνιμες θέσεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Όσο περισσότερες μόνιμες θέσεις έχουμε, τόσο θα μειώνονται αντίστοιχα και οι συμβασιούχοι που θα καλύπτονται τα κενά. Είπα ότι θέλουμε μόνιμες θέσεις εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι προσωρινές λύσεις, όπως είναι το σύστημα των επικουρικών γιατρών. Και γι' αυτό θα μετατρέψουμε τις θέσεις των επικουρικών γιατρών σε θέσεις μόνιμων επιμελητών και διευθυντών γιατρών στο σύστημα υγείας. Τι από όλα αυτά έχετε κάνει μετά από 9 μήνες? Από αυτά που εσείς είπατε το Γενάρη του 2019 και τώρα τελειώνει ο Σεπτέμβριος του 2020, τι έχετε κάνει? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μετά από 8 μήνες λοιπόν, και ενώ είχατε όλο τον απαιτούμενο χρόνο, 8 μήνες, 9 πόσοι είναι, να θωρακίσετε το δημόσιο σύστημα υγείας, τα κέντρα υγείας, να επιτάξετε ή να αξιοποιήσετε τον ιδιωτικό τομέα υγείας, να προμηθεύσετε με μαζικές ποσότητες τεστ για τον COVID-19, και δεν ισχύουν αυτά τα οποία είπατε και προηγουμένως στην ερώτηση του συναδέλφου, διότι πολλοί κόσμος, ακόμα και φοιτητές αυτή την περίοδο που φεύγουν στο εξωτερικό και πρέπει να υποστούν σε αυτό το τεστ, καλούνται να πληρώσουν, να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο, κανένα κέντρο υγείας, καμία τόμη δεν διενεργεί τεστ αυτή τη στιγμή. Όλα διενεργούνται είτε στα ιδιωτικά διαγνωστικά, είτε σε ατομικούς ιδιώτες. Μα θα μου πείτε, κύριε Υπουργέ, έχω το προσωπικό παράδειγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατέφυγα σε δημόσιο νοσοκομείο, σε κέντρο υγείας, σε τόμη και αρνήθηκαν να υποβάλουν το παιδί μου σε τεστ που είναι να φύγει στο εξωτερικό. Τι λέτε τώρα? Λοιπόν, αυτά δεν διαψεύδονται και δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλί, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν, αυτό το παραμύθι περί δίθεν ενισχυμένου και πανέτοιμου δημόσιου συστήματος υγείας απέναντι στην πανδημία αποδεικνύεται ότι όχι μόνο είναι ψέματα, αλλά έρχονται στην επιφάνεια και νέες πλευρές τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές
και εξοπλισμό. Κατά τα άλλα, λέγατε ότι θα θωρακίσατε το δημόσιο σύστημα υγείας και με νοσηλευτές. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, επειδή είπατε αρκετά, μην είστε όμως επιλεκτικός αυτά τα οποία λέτε, γιατί τα στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά. Από τον ερχόμενο μήνα έως και το Μάρτιο 2021, λήγουν οι διετείς συμβάσεις 24 επικουρικών εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων. Λήγουν επίσης στις 31/12/2020 συμβάσεις 26 εργαζομένων και ολοκληρώνω, καθαριστριών, μαγείρων, φυλάκων κτλ. Με ατομικές συμβάσεις. Τέλος, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπηρετούν 21 εργαζόμενοι με συμβάσεις ΟΑΕΔ διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτοί λοιπόν λήγουν οι συμβάσεις τους. Τι θα γίνει? Βλέπετε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος εργαζομένων συμβασιούχων θα βγει εκτός δουλειάς του νοσοκομείου, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του. Άρα και τους πολίτες. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέτε φυσικά και δεν ισχύουν. Και σας ρωτάμε, όπως σας ρωτήσαμε και στην πρωτολογία σας, αν είστε διατεθειμένοι άμεσα λόγω των έκτακτων αναγκών και λόγω του ότι ήδη είμαστε στη δεύτερη φάση της πανδημίας, αν θα στελεχώσετε ουσιαστικά το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με επιπλέον ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ευχαριστώ.